Λοιπόν, εδώ είμαστε και συζητούμε με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων με έναν οριμαγδό μηνυμάτων έκφρασης αγωνίας, θυμού, φόβου. Οργής. Ήταν βέβαια αναμενόμενο μετά την ανακοίνωση των μέτρων χθες. Νομίζω είναι πρωτόγνωρο πάντως και πρωτοφανές αυτό που γίνεται σήμερα με τις απόψεις που ακούμε, κυρίως περισσότερο τα ρίχνουν στους πολιτικούς. Ναι. Και ρωτάνε βέβαια και το αυτονόητο που έχει γίνει βέβαια ήδη, αλλά ίσως κάποιοι δεν το έχουν ακούσει για το πώς θα μειωθούν οι αποδοχές των βουλευτών. Έχει γίνει μια μείωση. Ναι. Νομίζω γίνεται και δεύτερη στις αποδοχές των βουλευτών από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές και τους υπουργούς. Αυτό που πρέπει να έχει γίνει. Πάντως υπόψη τους εκπρόσωποι. Δεν θα να πάνε μέσα οι κλέφτες. Ο κόσμος ήθελα να πω, κύριε Καμένο, αυτό ακριβώς. Λέει πολλοί κόσμος να πληρώσει. Ναι. Να βάλω πλάτη, αλλά πρώτα θα πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε. Ποιοι ρε παιδιά είναι πρώτα αυτοί που διέφυγαν. Τους ξέρετε, κύριε Καμένο, εσείς. Εδώ μας ζητάνε από το εξωτερικό να μπουν κάποιοι φυλακοί. Το μεγαλύτερο λάθος Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε ποιο ήτανε. Ναι. Το μεγαλύτερο λάθος της κυβέρνησης. Που το αποδέχομαι κι εγώ, αν θέλετε. Είναι ότι αντί με το που αναλάβαμε να τους στείλουμε όλους στον Κορυδαλό, πολλούς εξ αυτούς τους αφήσαμε και κάποιοι τους κάνανε και συνεταίρους. Μα έτσι. Από τη Siemens θα δείτε ότι το σύστημα αυτό το διακομματικό. Που αλλοιώσανε οι απατεώνες και οι απατεώνες πολιτικοί που συμμετείχανε, είναι ένα σύστημα που αν δεν ξετιναχθεί, ο πολίτης δεν πείθεται. Γιατί να πληρώσει ο πολίτης. Τους απευθύνους της Ακρόπολης χρηματιστηριακή που έπαιξαν το ομόλογο των 280, χθες μόλις προφυλακίστηκαν. Και προφυλακίστηκαν με διαφωνίες και κιόλας. Με το ζόρι. Με διαφωνίες κιόλας. Πάμε λοιπόν τώρα στον κύριο Βόλη. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Συγγνώμη.